επειδή η σκόπιμη ακούσια ή η τυχαία κλιμάκωση ή ένας σκοτεινό συνδυασμό τους θα μπορούσε να συμβεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες ανα πάσα στιγμή. Το ΝΑΤΟ έχει σχεδιάσει πώς να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη της Βαλτικής, την Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία από την ένταξή του στη Συμμαχία το 2004. Και οι τρεις στρατιωτικά δύναμες χώρες βρίσκονται άβολα κοντά στον κύριο αντίπαλο του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία. Κάνοντα τα πράγματα ακόμη χειρότερα, συνδέονται στενά με το υπόλοιπο ΝΑΤΟ με δύο μόνο δρόμου, που συχνά αναφέρεται ω χάσμα Σουάλκι μεταξύ Λιθουανία και Πολωνία. Εάν συμβεί μία σύγκρουση, η Ρωσία θα μπορούσε να κόψει το χάσμα, αφήνοντα το ΝΑΤΟ με μόνο έναν δρόμο, μέσω του οποίου θα μπορούσε να στείλει γρήγορα ουσιαστικέ ενισχύσει στα ανατολικότερα μέλη τη, τη Βαλτική θάλασσα. Οι πολυάριθμες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη Βαλτική είχε ως αποτέλεσμα η μεγαλύτερη τριάδα των χωρών του ΝΑΤΟ κατά μήκο της Βαλτικής θάλασσας, Δανία, Γερμανία και Πολωνία, να αρχίσουν σιγά σιγά να ανικοδομούν το πολεμικό ναυτικό τους και να τα προετοιμάζουν για μία μάχη πέρα από τη θάλασσα εάν παραστεί ανάγκη. Καθώ εξελίσσονται τα θαλάσσια λειτουργικά περιβάλλοντα, η Βαλτική θάλασσα ήταν πάντα μία πρόκληση. Αυτό καθιστά δύσκολη τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίο επιφανεία, είτε μεταφορικού είτε πολεμικού πλοίου, χωρί να απειλείται με πυραυλική επίθεση. Ταυτόχρονα, οι πολλοί μεταβλητέ αλατότητε των ίδιων των υδάτων περιπλέκουν τον ανθιποβρυχιακό πόλεμο, καθιστώντα τι επιθέσει των υποβρυχίων πιο δύσκολο να αποτραπούν παρά το σχετικά μικρό μέσο βάθο τη θάλασσα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.